Κυρία Κούτση, ποιο είναι το διακύβευμα για αυτές τις ευρωεκλογές του κόμματός σας? Τι είναι αυτό που επιχειρεί το Κομμουνιστικό Κόμμα και θα επιχειρήσει με την παρουσία τους αυτές τις ευρωεκλογές? Είστε και υποψήφια ευρωβουλευτής. Σας εύχομαι και καλή επιτυχία προσωπική. Να μου πείτε, γιατί βλέπω και τα ποσοστά του ανεβαίνουν, είναι σε ένα καλό επίπεδο σε σχέση με τα προηγούμενα. Τι θα επιδιώξετε, ποιο είναι το διακύβευμα, λοιπόν, το πολιτικό διακύβευμα? Ναι, το διακύβευμα του ΚΚΕ, και γι' αυτό το μήνυμα, αν θέλετε, που καλούμε τον ελληνικό λαό και την νεολαία να στείλει ψηφίζοντας το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, είναι καταρχάς καταδίκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των υπόλοιπων κομμάτων που την υπηρετούν και παίρνουν νερό στο όνομά της, και είναι γιατί ακριβώς υλοποιούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι όλα τα κόμματα που είναι εδώ. Η αλήθεια είναι και τόση ώρα τσακώνονται με έναν τρόπο. Όμως, ας μην κρυφόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί πίσω από κάθε τι που βιώνει ο ελληνικός λαός, κυριολεκτικά από αυτή τη βαρβαρότητα, κρύβεται η πολιτική αντιδραστική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματικά χτίζει τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων πάνω στα συντρίμμια των αναγκών και των δικαιωμάτων. Αλλά το ερώτημά μου είναι το εξής, αυτό που είπατε. Είπατε, συμμετέχετε ως ένα πολιτικό διακύβευμα για την καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορεί να συμμετέχετε σε ένα θεσμό και σε μια εκλογική αναμέτρηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία καταδικάζετε, και με αυτά που είπατε βεβαίως? Είναι αντιφατικό λίγο, δηλαδή είναι αντιφατικό πολύ, μάλλον. Δεν το θεωρούμε αντιφατικό, όχι, γιατί ακριβώς επειδή έχουμε αυτή τη θέση. Συμμετέχουμε. Συγγνώμη να ολοκληρώσω. Όχι, εδώ είσαι πολιτικός. Λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό το λόγο συμμετέχουμε, επειδή μόνο το ΚΚΕ και οι ευρωβουλευτές του μπορούν, όπως το έχουν κάνει, να καταγγείλουν στον ελληνικό λαό τι συμβαίνει στην Ευρωβουλή. Μάλιστα. Γιατί ό,τι συμβαίνει εκεί και αποφασίζεται, και μάλιστα η ταύτιση των υπολείπων κομμάτων, η αλήθεια είναι, είναι συγκλονιστική στο Ευρωκοινοβούλιο. Όλοι μαζί τα ψηφίζουν, δηλαδή. Παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλο. Έρχεται στην ουσία και εφαρμόζεται στο ελληνικό κοινοβούλιο από κάθε κυβέρνηση. Άρα αυτό είναι ένα βασικό στόχο. Μπορούμε, αλήθεια είναι, γιατί ούτε δεσμεύσεις έχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από μεγάλα κλιματικά ενδιαφέροντα. Πάνω στο σοβαρό ζήτημα που συζητάμε, όσον αφορά τον πόλεμο, και η αλήθεια είναι ότι πυκνώνουν τα σύννεφα του πολέμου, και καλά, έχει φούντο, υπάρχουν ήδη πολεμικές αιστείες, λοιπόν, στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση... Ο Βόσνιος έχει ξεσηκωθεί, έτσι. Ναι. Για τις Βοσνίες. Είναι ζητήματα και στα Βαλκάνια, δεν υπάρχει μόνο η Ουκρανία το θέμα. Μα γι' αυτό λέμε ακριβώς. Το Ισραήλ, είναι η Αρμενία... είναι στο χαμηλό υπογάστριο της Τουρκίας, δύο κόμματα που θέλουν να γίνουν κράτη, τέλος πάντων, εκεί. Υπάρχουν ζητήματα, δεν είναι, η περιοχή είναι έφλεκτη, δεν είναι έτσι όπως τη βλέπει ο καθένας. Προφανώς είναι έφλεκτη, γι' αυτό ακριβώς συζητάμε και θέλουμε να πούμε αυτή τη στιγμή και να καταγγείλουμε αυτό που υπάρχει σιγή ηχθείως, η αλήθεια είναι, όσον αφορά από τη μεριά της κυβέρνησης, και αλλά με τη συνένεση των υπόλοιπων κομμάτων, για τη βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στα πάρα πολύ επικίνδυνα σχέδια πολεμικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι πρωταγωνίστρια. Δεν έχει δεύτερο τρίτο ρόλο σε αυτά. Εγώ άκουσα και διάβασα, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή είπατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ διάβασα σε ένα εκτενές ρεπορτάζ και γερμανικής εφημερίδας, δεν ξέρω γερμανικά εγώ, μου το μετέφρασε συνάδελφος, που γράφει ο Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός Παιδείας, αν δεν κάνω λάθος, είπανε ότι, παιδιά, πρέπει να προετοιμαστούμε γιατί μπορεί να έχουμε πόλεμο. Ναι, όντως υπάρχουν αυτά. Της Γερμανίας υπουργεία αυτή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχει πει ο Σαρλ Μισελ. Και γι' αυτό ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, γιατί ρωτάμε πώς. 240 δισεκατομμύρια ευρώ είναι στρατιωτικές δαπάνες αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι πάνω από τις στρατιωτικές δαπάνες και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συνένεση και των υπόλοιπων πλην ΚΚΕ προφανώς κομμάτων που εκπροσωπούν το ελληνικό κοινοβούλιο, έτσι, τα ελληνικά κόμματα στην Ευρωβουλή, συνενούν στα 74 δισεκατομμύρια ευρώ στο καθεστώς Ζελένσκι στην Ουκρανία να στείλουν. Απέναντι στον υπεριαλιστικό πόλεμο του Πούτιν, θα πρέπει να είμαστε σταθεροί. Δεν είστε σταθεροί. Να ολοκληρώσω, γιατί ακριβώς αυτά τα λέμε σαν στοιχεία, γιατί δείχνουν ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το ΝΑΤΟ, πόσο μάλλον, δεν είναι ούτε συμμαχίες ιερές. Έτσι. Ναι. Ούτε αμυντικές, είναι επιθετικές, εννοείται, και ούτε μπορούν να εξασφαλίσουν την ειρήνη και την ασφάλεια για τους λαούς των περιοχών και για της Ελλάδας, ο οποίος ακριβώς λόγω της βαθύτερης εμπλοκής Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση στην Ουκρανία ετοιμάζεται να στείλει όπλα πυρομαχικά τα οποία έχουν λευκό φόσφορο. Και μόνο ο Ρίζος Πάσης και το ΚΚΕ το αποκάλυψε αυτό το πράγμα. Το οποίο ο λευκός φόσφορος σημαίνει, καταρχάς, είναι απαγορευτικό υλικό και είναι έγκλημα πολέμου. Πραγματικά δεν έβγαλε κανένα άχνα πέρα από το ΚΚΕ. Ο λευκός φόσφορος. Ναι, από τα υπόλοιπα κόμματα που κατακαίνουν αυτά τα όπλα τον άμαχο πληθυσμό. Λοιπόν, είναι απαγορευμένα και από τις διεθνείς συνθήκες. Και αυτή τη στιγμή, λοιπόν, είναι έτοιμα να σταλούν στην Ουκρανία. Είναι δικά μας αυτά και είναι έτοιμα να σταλούν στην Ουκρανία. Είναι δικά μας, είναι δικά μας. Από την Ευρώπη. Ναι. Καθιστώντας τέλος πάντων και την κυβέρνηση. Δικά μας ή από την Ευρώπη, για να το καταλάβω. Ποια δικά μας, δεν έχουμε εμείς τέτοια όπλα. Μα γι' αυτό λέω και εγώ. Και εμένα μου κάνει. Από την Ευρώπη, λέει η γυναίκα. Όχι, λέω καταρχάς η Ελλάδα τα ετοιμάζεται να τα στείλει αυτά, έτσι. Για να στείλει η Ελλάδα. Πυρομαχικά. Πυρομαχικά. Φωσφόρου. Έχει Ελλάδα λευκό φωσφόρο. Πυρομαχικά λευκό φωσφόρο. Μάλλον έτσι φαίνεται. Δεν το ξέρω. Όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Είναι σοβαρά αυτά. Σοβαρή έχει... καταγγελία είναι αυτό που... όχι, ένα λεπτό. Εγώ καταγγέλλω εσάς για κάτι, πρέπει να το αποδείξω κιόλας, γιατί αυτό είναι στην κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου. Η Ελλάδα έχει τέτοια όπλα. Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια όπλα. Αυτό ακριβώς συζητάμε. Δεν νομίζω ότι έχει από την καταγγελία του ΚΚΕ, που ήταν σε επιτροπή στη Βουλή και κλεισμένων των θυρών και το αποκάλυψε το ΚΚΕ. Όχι, είναι κάτι. Λοιπόν, προέρχονται από την Τσεχία. Το διαβάζω και είναι δική σας ανακοίνωση. Από την Τσεχία προέρχονται. Όχι από την Ελλάδα. Όχι από την Ελλάδα. Δεν έχουμε εμείς τέτοια όπλα. Να πω και το άλλο, για παράδειγμα. Ένα παρακαλώ. Ναι. Επειδή θέλω να είμαστε ακριβείς και έτσι θέλω να βγαίνει στον κόσμο. Ναι, βέβαια. Να μην λέμε κάτι το οποίο είναι κάτι και δεν είναι κάτι άλλο, ή είναι κάτι άλλο και δεν είναι το κάτι. Λοιπόν, να λέμε τα κάτια μας κανονικά εδώ. Και είναι αυτό το όπλο δεν είναι από την Ελλάδα. Αυτό είναι από άλλη χώρα ευρωπαϊκή που θα πάει ενδεχομένως, δεν το ξέρω. Όχι, συζητάμε για την αποστολή όπλων στα πλαίσια της αποστολής πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Δεν έχουμε εμείς τέτοια όπλα. Στην Τσεχία και την Ουκρανία. Στην καταγγελία λέγεται ότι έχουμε, δεν το γνωρίζω. Αυτό ακριβώς συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε τέτοια εμείς. Πυρομαχικά με λευκό φόσφορο. Πάμε στην κυρία, ούτε σε σένα. Στην κυρία Κούτση τώρα, στην Βικτωρία την Κούτση, η οποία θα μας πει αυτή από τον δικό της χώρο, από το δικό της κόμμα, πώς βλέπει τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση. Ναι. Αυτά τα μέτρα τα οποία οπωσδήποτε θα συμφωνήσω με τον κύριο Καρχιμάκη ότι μακροπρόθεσμα χρειάζονται πολλά πράγματα να γίνουν ακόμα. Επιπλέον, ναι, βεβαίως, πολλά και πολλά, αλλά πρέπει τώρα κάπως να το καταστήλουμε το φαινόμενο. Δεν γίνεται. Ναι, κοιτάξτε. Γιατί ήταν και ξαφνικό έτσι το φαινόμενο, επειδή παρακολουθώ την επικαιρότητα πολλά χρόνια. Ωραία. Είναι όντως ένα σοβαρό ζήτημα, εννοείται. Και το μελετάμε και το βλέπουμε σαν ΚΚΕ. Με ποια έννοια όμως? Οι εξαγγελίες των μέτρων, που έκανε η κυβέρνηση στην ουσία δείχνουν τη στρατηγική της κατεύθυνση να ενισχύσει τις ποινές και όχι την πρόληψη. Αυτό που και οι γονείς και το γονεϊκό κίνημα ζητά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως και η εκπαιδευτική κοινότητα. Δηλαδή, πρόληψη σημαίνει καταρχάς όντως ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς σταθερά, με μόνιμη και σταθερή δουλειά σε κάθε σχολική μονάδα. Σε κάθε σχολική μονάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας. Δεν με παρακολουθήσατε. Σας είπα νωρίτερα ότι αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο και θα συμφωνήσω μαζί σας και με εσάς και με τον κύριο Καρχιμάκη 100%. Αλλά για να συμβεί θα πάρει χρόνο, σας εξηγώ. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση. Συγκεκριμένη... Αυτό σας λέω. Ναι, είναι κρίσιμη φάση ακριβώς να συμβάλλουμε στην πρόληψη και στη βοήθεια των παιδιών. Που πολλοί, κάποια παιδιά που μπορεί να είναι λεγόμενοι, γιατί δεν μου αρέσει και η λέξη θύτες στο σχολείο, να είναι θύματα έξω από το σχολείο. Οπότε χρειάζονται στήριξη οι μαθητές και οι μαθήτριες για όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και μέσα και έξω από το σχολείο, γιατί είναι μια βαρβαρότητα αυτή που ζουν και στο σχολείο που είναι εξεταστικό κέντρο και διδάσκει πραγματικά σαν μάθημα ζωής. Τώρα έχετε άλλη ιδεολογία. Δεν είναι ιδεολογία. Μην μπερδεύετε αυτό. Έχει να κάνει και με το δημιουργικό περιεχόμενο του σχολείου. Έχει να κάνει με την στήριξη της οικογένειας. Και δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε και εκεί πέρα σε αυτά τα ζητήματα, λοιπόν. Άρα, πραγματικά, πώς να το πούμε, Η περιθωριοποίηση και η βία που το ίδιο το σύστημα γεννά και έχει στο DNA του, δεν πρέπει να το ρίχνουμε ούτε στην οικογένεια του συμμαθητές και τις μαθήτριες, αλλά θα πρέπει να κοιτάμε πραγματικά πώς θα στηριχτούν ολόπλευρα με όλα τα μέτρα στήριξης και προστασίας και ιδιαίτερα και μέσα στα σχολεία, αλλά κατά βάση με το πώς δημιουργείται τέτοιο περιεχόμενο από το ίδιο το σχολείο. Σας εξήγησα ότι αυτά για να γίνουν. Επειδή έχετε μια ιδεολογική προσέγγιση και μια πολιτική πρακτική στα πράγματα. Το δέχομαι. Είσαστε το κομμουνιστικό κόμμα. Δεν είσαστε ένα αστικό κόμμα για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, έτσι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όταν όμως εντείνεται η κρατική απέναντι στους μαθητές και τις μαθήτριες, απέναντι στις καταλήψεις τους, για παράδειγμα, στο σχολείο, αυτό τι είναι, γιατί δεν πρέπει να το καταγγείλουμε αυτό? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχουν μαθητοδικεία. Δεν υπάρχει βία, θέλω να πω, από το κράτος αυτό απέναντι στους μαθητές. Δηλαδή να κάνουν καταλήψεις όπως να είναι, δηλαδή. Έχουν δικαίωμα οι μαθητές και οι μαθήτριες. Δεν είναι μια μορφή βία. Όχι. Βία είναι η καταστολή των κινητοποιήσεων. Βία είναι αυτό που βιώνουν τα παιδιά. Βία είναι αυτό που βιώνουν τα παιδιά. Το σχολείο είναι εξεταστικό κέντρο. Ότι πραγματικά. Ναι, είναι. Όχι, προφανώς. Ναι. Αν ονομάζεται βία. Αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης, προφανώς το καταλαβαίνουμε. Και όλων των υπόλοιπων κομμάτων. Απέναντι σε αυτούς που, στους εργαζόμενους και στις οικογένειες και στα παιδιά τους, που διεκδικούν τα δικαιώματά τους στη μόρφωσή τους και όχι μόνο. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι. Οι συλλογικές διαδικασίες αποφασίζουν να παλέψουν απέναντι και στην κυβέρνηση και σε κάθε πολιτική. Λοιπόν, κύριε. Εντάξει,